Αγαπητοί φίλοι και φίλες του βιβλίου, γεια σας. Έχουμε σήμερα τη χαρά να παρουσιάσουμε δύο εξαιρετικά ταλαντούχες δημιουργούς του παιδικού βιβλίου από την Ελλάδα. Είναι οι δύο υποψήφιες για τα διεθνή βραβεία Hans Christian Andersen του 2022, η Μαρία Παπαγιάννη για τη συγγραφή και η Ήρη Σαμαρτζή για την εικονογράφηση. Αφοσιωμένες αμφότερες στο ιδιαίτερα πολύτιμο έργο της δημιουργίας βιβλίων για παιδιά, με πολλά βραβεία και διακρίσεις προσφέρουν το ταλέντο τους, η Μαρία μέσα από τις λέξεις και η Ήρης μέσα από τις εικόνες. Εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα στον πιο σημαντικό διεθνή διαγωνισμό παιδικού βιβλίου, τον οποίο έχει θεσπίσει το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για τους Νέους, ΙΜΠΗ. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ως αρμόδιος φορέας για την προώθηση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο του στην καλλιέργεια του πνεύματος, τη διεύρυνση της παιδείας και στην πνευματική ολοκλήρωση της νέας γενιάς των πολιτών του μέλλοντος. Επενδύουμε σε αυτό με νέα προγράμματα και δράσεις. Το ελληνικό παιδικό βιβλίο χαίρει μεγάλης εκτίμησης στη διεθνή αγορά. Αυτό άλλωστε δείχνει και η αυξητική τάση πώλησης δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια. Ο νέος μας κατάλογος μεταφρασμένων βιβλίων καταγράφει 50 τίτλους. Είμαι σίγουρος ότι θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τώρα που θα ξεκινήσει αμέσως η λειτουργία του νέου μας μεταφραστικού προγράμματος greeklit.gr, ενισχύοντας τη δυναμική του εξωστρέφεια. Περίπου 2.000 νέοι τίτλοι βιβλίων για παιδιά εκδίδονται κάθε χρόνο στη χώρα μας, καλύπτοντας κατά μέσο όρο το 22% της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής. Σας προσκαλούμε να συναντήσετε από κοντά και να γνωρίσετε τους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και τους επαγγελματίες του παιδικού βιβλίου, στη δική μας Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος από 25 μέχρι 28 Νοεμβρίου του 2021. Θα ήθελα να συγχαρώ εκ νέου τη Μαρία Παπαγιάννη και την Ρίδα Σαμαρτζή για τις υποψηφιότητες στα βραβεία Hans Christian Andersen, που αποτελούν την πιο υψηλή διάκριση στον τομέα τους παγκοσμίως. Να ευχηθώ δε από καρδιάς καλή επιτυχία. Με λένε Μαρία Παγιάννη και νιώθω τυχερή που ζω στην Ελλάδα, σε μια χώρα με ήλιο, θάλασσα και ιστορία. Σε μια χώρα όπου στην αρχαιότητα αγωνίζονταν με θεατρικές παραστάσεις και σήμερα η ποίηση γίνεται τραγούδι. Στη χώρα που γέννησε δυο από τις σπουδαιότερες ιστορίες του κόσμου, την Ιλιάδα για ένα μεγάλο πόλεμο και την Οδύσσια για ένα μακρύ ταξίδι. Γεννήθηκα κοντά στον Όλυμπο, το βουνό των 12 θεών της ελληνικής μυθολογίας, στη μέση ενός μεγάλου κάμπου. Ίσως γι' αυτό μου αρέσει να βλέπω μακριά. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να μας λέει ιστορίες και εγώ πίστευα πως όλα τα θαύματα του κόσμου γινόντουσαν στη μικρή μας πόλη. Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως δεν γινόντουσαν και τόσα θαύματα, αλλά ο μπαμπάς μου έβλεπε στα καθημερινά τα θαύματα. Και αυτό δεν είναι κάτι απλό. Θέλει εξάσκηση. Τα μάτια μας είναι καθρέφτες. Μεγάλωσα σε ένα ανοιχτό σπίτι. Οι γονείς μου πίστευαν πως τα γεμάτα τραπέζια φέρουν ευτυχία. Γεμάτα με αγαπημένους και φίλους. Τους θυμάμαι να λένε ιστορίες από τα χρόνια τα παλιά. Τι ιστορίες, τι στιγμές, τι δύναμη. Άλλοτε φέρναν δάκρυα και άλλοτε φέρναν γέλια. Έτσι λοιπόν κατάλαβα πως όπου υπάρχει αγάπη μοιράζεται περισσότερες ιστορίες και η ζωή είναι πιο νόστιμη. Μεγαλώνοντας άρχισα να λέω και εγώ τις δικές μου ιστορίες για όλα όσα δεν καταλάβαινα και ήταν πολλά αυτά που δεν καταλάβαινα. Για όλα τα γιατί που δεν ήξερα τη λύση τους. Και έτσι, ώσπου να βρω τη λύση, λέω ακόμα ιστορίες και μεγαλώνω. Ο καθένας είναι όλα όσα έχει ζήσει, όλες τις ιστορίες που κουβαλάει και έτσι εγώ γράφω για όλα αυτά. Για τα παραμύθια, τους θρύλους, παραδόσεις που άκουσα, για τα θαύματα που ονειρεύτηκα, για τις ιστορίες που έζησα, για τις ιστορίες που πέρασα δίπλα του, τυχαία. Η μνήμη
σε κάνει να βλέπεις μακριά. Ακριβώς όπως τα δέντρα που λατρεύω. Τα δέντρα που όσο πιο μακριά απλώνουν τις ρίζες τους, τόσο πιο μακριά απλώνουν και τα κλαδιά τους. Μ' αρέσει συχνά να ταξιδεύω σε απομονωμένα μέρη στην Ελλάδα, σε μικρές ερωτοφολιές, όπου στη σιωπή ακούω τη δική μου φωνή. Νομίζω ότι μόνο όταν μπορείς να συνομιλήσεις με τον εαυτό σου, μπορείς να γράψεις. Στο βιβλίο μου «Το δέντρο το μονάχο», ο παππούς λέει στον εικονό του: «Όλοι έχουμε μέσα μας ένα ζύγι, για τα μεγάλα και για τα μικρά, για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Καμιά φορά όμως, με τη φασαρία, ξεχνούμε το δικό μας ζύγι και ζυγίζουμε με το ζύγι των άλλων. Και κάνουμε αυτό που αρέσει τους άλλους. Γράφω για τα παιδιά που δεν χωράνε στα λίγα, για τα παιδιά που πιστεύουν στα θαύματα, για τα παιδιά που αγωνίζονται, που θεωρούν χρέος τους να βρουν το νήμα που θα τους βγάλει από το λαβύρινθο, για τα παιδιά που πιστεύουν πως αν θέλουν μπορούν να ζήσουν σε μια δικαιότερη κοινωνία». Σε ένα βιβλίο μου «Τα παπούτσια με φερά», ο Άρης, ψαράς στα φανερά και ποιητής στα κρυφά, κάνει δώρο στην κόρη του ένα ημερολόγιο. «Για να γράφεις, πριγκίπισσα», της λέει, «για όσα φοβάσαι. Κι ύστερα δεν θα φοβάσαι, θα σε προσέχουν οι λέξεις». Το πιστεύω αυτό, ότι όταν οι φόβοι μας γίνουν λέξεις, γίνουν σελίδες ενός βιβλίου, τότε οι φόβοι ξημερώνονται και είναι πιο εύκολο να χωρέσει τα δύσκολα. Γιατί για όλους υπάρχουν τα εύκολα και τα δύσκολα. Υπάρχουν τα σκοτάδια, η γκρεμή. Ναι, το πιστεύω πως όταν οι φόβοι γίνονται λέξεις, ιστορίες άλλων παιδιών μέσα στα βιβλία, τότε μαλακώνουν οι φόβοι. Όπως όλοι, έτσι και τα παιδιά έχουν όνειρα και φιάλτες. Έχουν ηλιακάδες και σκοτάδια. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα στα παιδιά. Δεν θα τους έλεγα ποτέ ότι ο κόσμος είναι εύκολος, ότι η ζωή είναι υπέροχη. Αντίθετα, θα θέλω να τους πω ότι έχουν δίκιο. Η ζωή πολλές φορές είναι άδικη. Όμως εσύ μπορεί να είσαι διαφορετικός. Εσύ είσαι υπέροχος. Τόλμα. Πέτα. Ξεκίνα. Κάθε φορά που γράφω ένα βιβλίο, πάντα το ίδιο ερώτημα. Πώς θα αποκτήσει νόημα η ζωή μου? Και πάντα στο τέλος νομίζω ότι βρίσκω την απάντηση στη ζωή των ανθρώπων, ζώντας με τους άλλους, τα νήματα που μας συνδέουν. Έτσι λοιπόν στο τελευταίο βιβλίο, «Τα χρυσά κουπιά», η ηρωίδα μου πιστεύει ότι αν είναι μαζί θα τα καταφέρουν. Γιατί καμιά φορά το μαζί είναι όλες οι γλώσσες και όλοι οι κύριοι. Νομίζω ότι το ελληνικό παιδικό βιβλίο βρίσκεται στη πιο καλή του στιγμή. Έλληνες δημιουργοί γράφουν εκπληκτικά κείμενα για παιδιά. Τα εικονογραφούν εξαιρετικά Έλληνες και Ελληνίδες εικονογράφοι, μιλούν και συνοδεύουν τα κείμενα με τις εικόνες τους. Και βέβαια οι εκδότες που μας δίνουν ένα τελικό προϊόν, ένα βιβλίο δηλαδή, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα βιβλία που χαζεύαμε στα περίπτερα των μεγάλων εκθέσεων και των μεγάλων εκδοτών. Νομίζω λοιπόν ότι όλες αυτές οι συγκυρίες έχουν βοηθήσει το ελληνικό παιδικό βιβλίο να ταξιδέψει και μέσω των μεταφράσεων. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί Έλληνες συγγραφείς έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό και έτσι πλέον μπορούν να μιλήσουν και σε άλλα παιδιά που δεν μιλούν τα ελληνικά ως μητρική τους γλώσσα. Τα ελληνικά είναι μια μικρή γλώσσα, μιλιέται από λίγα εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά είναι μια γλώσσα που μεταφέρει, είναι το όχημα για τις πανανθρώπινες αξίες που εκφράζει από πολύ παλιά. Το ελληνικό τμήμα της ΣΥΜΠΗ, ο κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου, είναι ο φορέας που προτείνει κάθε 2 χρόνια 2 δημιουργούς, έναν συγγραφέα και έναν εικονογράφο, για το μεγάλο βραβείο Hans Christian Andersen. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί το 2022
Έχουμε ανανεώσει την εμπιστοσύνη μας στις δύο δημιουργούς, τη Μαρία Παπαγιάννη για τη συγγραφή και την Ίδιδα Σαμαρτζή για την εικονογράφηση. Είμαστε πολύ ευτυχείς γι' αυτό, γιατί πιστεύουμε στο έργο τους. Έχουν επιλέξει πολύ σημαντικά έργα τους για το φάκελό τους και πιστεύουμε ότι η Επιτροπή, ότι οι φάκελοι αυτοί θα τραβήξουν το βλέμμα και την προσοχή των μελών της Επιτροπής του βραβείου Άντερσεν και θα έχουμε μία πολύ σημαντική παρουσία σε αυτά τα βραβεία. Η Μαρία Παπαγιάννη, πολυγραφότατη, πολυβραβευμένη, είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές του 21ου αιώνα. Η Ίρυδα Γησαματζή, που με τις εικόνες της ταξιδεύει τις λέξεις των συγγραφέων στον κόσμο των παιδιών. Νομίζουμε ότι είναι δύο παρουσίες που αξίζουν την προσοχή όλου. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε πολύ ευτυχείς για αυτή την επιλογή τους. I'm Iris Amartzi and I'm a children's book illustrator from Greece. I'm nominated for the Hans Christian Andersen Award 2022 by the Greek section of IDI, and of course I'm very happy about it. It's a great honor. Thank you very, very much. Welcome to my world. My favorite material is carton boxes and scraps of paper. I think that when I receive a parcel, I get more excited with the package in itself than what's inside, because I know I'm gonna use it somehow in my work. In my work, I like to combine different techniques. I always try to redefine things all over. I try to avoid theories of the past. It's of no interest to me to handle a story in the same way that I handled some other one in the past. My favorite technique is when I make small structures, taking photos of them, and then, of course, working on my computer to combine all these and draw details. I love the fact that my illustrations may look crafty, and that the child can easily recognize the materials, perhaps, and the stuff I use to make an illustration. Why not perhaps inspire them to do the same thing with recycled material? My many years of experience as an illustrator, but also as an art teacher for preschoolers, have taught me that children need no more than the humblest everyday materials to create their own vocabulary and invent new meanings and assign new roles to objects. For example, a pencil can easily become a rocket, a box acquires 1,001 meanings in their inventive minds. So I think that it was that observation of mine and the children's way of thinking that led me to writing and illustrating Tata. This is Tata. Tata is a book I signed both as illustrator and writer. Tata is me in a sense, the way I played as a child, the way I illustrate, the way I create along with the children at school. It's all there, I think, in a sense. The idea of Tata came to me during the first lockdown. Well, I realized that my friends, my family, my dear ones are the most important thing in my life. The book When the Sun Goes to Sleep is the first accordion book that I've illustrated. It's a book about the dreams that come to visit us at night throughout the week. In its concertina form, fold by fold, the book reveals the dream that comes upon us each night. And that's not all. If you unfold the accordion book completely and lay it on the floor, you'll see that underneath the dreams illustrated, there is a sprawling figure. It's the figure of sleep who carries all those dreams and come to take us on a journey to magical places, just like the writer of the book tells us. And of course, on the other side is a cozy comforter. Everywhere I look, inspiration is there. A cardboard box, a smudge, a falling leaf, words that a child will tell me at school, a new well-sharpened pencil, a journey, a cup of coffee, a book, a dream, a cat that walks by, a house in ruins, everything and anything. The important thing, I think, is to be able to really see, to watch and observe, to pay attention to that theatrical performance that unfolds around you. And of course, it's also important to have your camera with you and a small notebook to jot things down. I think that the children receive hundreds of stimuli. Through a classic and fully illustrated book, they observe, they hear words, they associate with images, they decode things around them and understand them. They become familiar with the function of a book. They often want to read again and again the same book. It's a world that is familiar, dear, intimate, and that makes them relax, I think.
The word that portrays this part of the relationship is security. That's what children are looking for. Every book children read is a new journey that gives them strength and knowledge to go further onto other new journeys to meet new books. This is the role that's played by illustration, I think. It provides a visualized vocabulary. The children, while growing up, they are not afraid to read, to travel more, to read more books. And now, knowing the vocabulary that I mentioned previously, they can make their own imaginary scenes. Presenting children picture books is a relief for an agent, as illustrations do not need a translation, the texts are short, and the publisher can easily decide to buy the rights and make the translation. Nevertheless, the situation wasn't easy for years, as we didn't sell a lot of Greek books. But the Greek market is so dynamic that the reaction of the foreign publishers to the beautifully illustrated and written books is more and more positive. We have now to conquer more countries, of course, which is also done with the graphic novels that are also amazing and that are translated in many countries. After years of work, here is the situation. We have the creators, we have the books, we have the interest from foreign publishers. With a little help of the translation fund, we can achieve a better work and give actual Greek literature a better chance. I wish Iris Amardzi and Maria Papagiannis a good luck.